Να είμαστε πάλι με μια συνέχεια για Crysis 2. Λοιπόν, για να τσεκάρουμε. How'd we end up on body detail? Quit complaining. You'd rather be out there fighting the Seth? Λοιπόν, flank. Δεν θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό. Αυτό τι είναι? Infiltrate, βεβαίως. Γιατί εδώ από ό,τι φαίνεται είναι αρκετά τα παλικάρια. Οπότε, αυτό που θα κάνουμε είναι... να συμπέξουμε μπαμπέσικα. Κοινός. Sneaky, sneaky! Λοιπόν, ερχόμαστε από εδώ. Υπάρχει ένα φελής εδώ το οποίο δεν το χρειαζόμαστε. Θα πάρουμε μερικές χειροβομβιδίτσες. Λοιπόν, ναι, double eye to equip grenades. Ναι, δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Λοιπόν, από εδώ, ok. Μακριά, βασικά. Κάτι γιατί εδώ θα με δούνε. I'm a sneaky man. Sneaky, sneaky! Ναι, ελπίζω... Πού πήγε ο άλλος που ήταν εδώ πάνω? Δεν τον βλέπω στο ραντάρ. Πες μου ότι είναι εδώ και μου τελειώνει... εδώ είναι. Και μου τελειώνει και η ενέργεια. Λοιπόν, να κάνω να... να τρέξω. Τρέχω, 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 τρέχω. Τι λες τώρα? Μα ποιος είμαι? Λοιπόν, tactical option. Exit. Βεβαίως. Κάτσε. Πριν απ' όλα. Νιου. Να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας δει κανένας. Οκ, είναι ένας εκεί και ένας εδώ. Και σιγά σιγά, sneaky, δεν χρειάζεται να τους κοπανίσουμε όλους αυτούς εδώ. Είναι αρκετοί. Και επειδή ακόμα δεν έχω το καλό μου πλάγι και έχω ξεχάσει ρε παιδες να παίζω Crysis, επειδή ασχολούμαι με πολλά διαφορετικά games ταυτόχρονα, ξεχνάω το controls. Και δεν είναι ωραίο να με βλέπετε να πεθαίνω κάθε της και λίγο. Τι λέτε? Ελπίζω να με δει κανένας. Μη με δει κανένας. Ωραία, δεν με είδε κανένας. Λοιπόν, να πως αποφεύγεται μια ολόκληρη στρατιά από Cell Operatives χωρίς να παιχτεί ούτε μία σφαίρα. Εντάξει, θα μου πείτε πού είναι το συναρπαστικό σε αυτό. Δεν είναι, αλλά εντάξει, οκ. Όποιος μπορεί και το κάνει, γιατί όχι. Έτσι κι αλλιώς walkthrough του παιχνιδιού κάνω. Παρακάτω μην ανησυχείτε. Σίγουρα θα μοιράσω πολύ μολύβι. Λοιπόν, και φτάσαμε στο objective χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Γεια σου φωτάκι. Λοιπόν, και τώρα μπορούμε να κάνουμε ξεκλόκτ. Yes. Πάμε. Είχα. Ότι τα καημένα τα παλικάρια. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, η Νέα Υόρκη... μάλλον έχουν εισβάλει στη Νέα Υόρκη η Σεθ. Οι Σεθ, οι οποίοι είναι οι εξωγήινοι που έχουμε συναντήσει στο πρώτο Crysis, οι οποίοι αυτή τη φορά έχουν δώσει, να πω, έχουν στείλει κάποιον ιό και αρχίζει και, ναι, μας κάνει κάπως πιο όμορφους. Σχετικό είναι. Για να δούμε. Τώρα μου το λες. Οκ, θα προσέχω όσο μπορώ. Λοιπόν, ακόμα μια καινούρια δύναμη που μας δίνει στο Crysis 2. Νέο Vision. Κοινώς είναι σαν το Night Vision. Λοιπόν, π.χ. βλέπουμε εκεί πέρα τον καημένο του Civilian που έχει αρπάξει αυτό τον ιό και κάνει σεξ στο μηχάνημα με τις όδες. Καταλαμμένο πλάσμα. Τι είναι αυτό? Έλα εδώ. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα τα μικρούλια πλασματάκια δεν είναι πολύ επικίνδυνα όταν είναι μόνα τους. Όταν είναι σε μεγάλο αριθμό μπορεί να στυμπέσουνε και να σε κάνουνε πρωινό. Τυρί, τυρί, τυρί. Πλάτς, die, πλάτς. Εντάξει, δεν θυμάμαι. Σε αυτήν εδώ την πίστα σου δίνει nano machines. Nano machines είναι, πώς το λένε, αυτό που χρησιμοποιείται στο Crysis 2 για να αναβαθμίσετε τη στολή. Ναι, βεβαίως, υπάρχει feature για να αναβαθμίσετε τη στολή. Ναι, ναι, ναι. Θα σας το δείξω παρακάτω. Αν δεν μπλοκάρει πάλι το PC, όπως, ή μάλλον να μην μπλοκάρει το game, όπως την τελευταία φορά που το έπαιξα, γιατί σε μια φάση όπως έπαιζα το παιχνίδι και πολύ απλά μπλόκαρε το game και δεν μου έδινε nano machines όταν σκότωνα κάποιον εξωγήινο. Τι έγινε? Ναι, κανονικά εδώ πρέπει να δούμε ένα κάτσι. Αυτό εδώ το κάτσι. Καημένος ο Cell Operative πολεμάει για τη ζωή του. Πάει ο καημένος.
Ω, γεια σου. Τιον, τιον. Έλα. Εδώ θα ήταν πολύ χρήσιμο ένα εντομοκτόνο, θα έλεγα. Okay. Τσάμπα να χρησιμοποιούμε σφαίρες αυτά εδώ, αν και είναι πολλά. Δεν πειράζει. Έλα, έλα. Έλα. Die. Die, I tell you. Okay, από ό,τι φαίνεται είναι χάσιμο χρόνο να προσπαθούμε εδώ, οπότε... Δεν θέλω να σε δω. Είσαι πολύ άσχημος για να κάθομαι να σε κοιτάω. Λοιπόν, τον καημένο. Λοιπόν, προχωράμε να βρούμε τις σκάλες. Τιρουρί, τιρουρί. Ω, τέλος του chapter. Yeah! Μπορείτε να προσπαθήσετε. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα το καταφέρετε. Γιατί φοράω το nano suit. Ένα τεράστιο loading screen. Λοιπόν, ένα nano suit. No. Καλώστρα. Λοιπόν, για να δούμε. Τι τάκτικα. Wow. What the... Τι λέει? Usable object, use your own risk. Oh, shotgun. Yes, my friend. Anyway, ας προχωρήσουμε. Oversight one, he's breaking low. Got him right on my nose. Roger that. Stay on him. Bring him down. Okay, από ό,τι φαίνεται, οι Cell κυνηγάνε κάποιον. Αχα, power kick. Αχα! Άλλο που μπορείτε να κάνετε στο Crysis 2. Με το maximum strength, το οποίο σας είπα σε ένα προηγούμενο επεισόδιο, κρατώντας πατημένο το melee attack, μαζεύει το strength και του ρίχνει ένα μπουνίδι, ένα κλωτσίδι, οτιδήποτε, μπορείτε να κάνετε το ίδιο και σε μερικά objects, π.χ. αυτοκίνητα, π.χ. τραπέζια, από εδώ από εκεί. Και αν είναι κάποιος εχθρός κοντά και τον πάρει, πολύ απλά έχει μια πολύ άσχημη μέρα εκεί. Ooh! Rocket! I love rockets. Wow! Να δούμε τι έγινε εδώ. Ω να πάρει, αυτό είναι λίγο μεγάλο. Οι! Fuck my life! Wow. Oh, gunships! Έτσι, δείχτε του! Καψαλίστε του τον ποπό! Ω, την άρπαξα! Δείχτε του, δείχτε του! Wow! Okay. Oversight 6 and 7, I have your kill confirmed. Hold station. We're coming in. Okay, το παρακάνω είναι λίγο. Ναι, το είδα. Ναι, το είδα. Must have gone down less than a block from where you are. You do realize what this means, right? This is our chance. This is it. Forget extraction. We have to jump on this. Go get samples from the crash. Get them to me here at the lab. This could be our best shot at rolling back the spore. Maybe the whole invasion. Γιατί να το κάνω αυτό. But you better make it fast. Lockhart's going to have cells swarming all over that crash site in nothing flat. Watch your ass, Prophet. Reach the crash site and obtain xenon tissue extract from. Okay. Πήγαινε στο εξωγήινο καταστραμμένο σκάφος και πήγαινε μάζεψε bio κάτι. Ναι, pistol silencer, laser sight, ναι βεβαίως, θα το χρειαστούμε. Πάρε και μερικά άιμο, ναι, ok. Ναι, αυτό λέω. Okay. Δεν θες, θα το κάνω μόνος μου, μην ανησυχείς. Μπορώ να το κάνω κι έτσι.
Ωραία, λίγο stealth πάλι. Ναι, το ξέρω ότι βαριέστε το stealth, το ξέρω ότι το βαριέστε, αλλά... Εντάξει, γενικά είναι λίγο υπερβολικά δυνατό το stealth, με την έννοια ότι βάζεις stealth, σκοτώνεις το μισό πληθυσμό και δεν σε παίρνουν χαμπάρι. Okay, εντάξει, είναι λίγο κάπως υπερβολικά δυνατό. Θα μπορούσαν να το μειώσουν, να μην κρατάει τόσο πολύ, ή γενικά όταν βαράχνουν τα όπλα με silencer, να μην κρατάνε τόσο πολύ τα... πώς το λένε, να μην κρατιέσαι τόσο πολύ σε stealth mode. Λοιπόν, θα σκοτώσουμε αυτούς εδώ τους άμυρους cell operative έναν-έναν τη φορά. Αν και θα έπρεπε να τους ταγκάρουμε με το tactical visor. Εντάξει, δεν πειράζει. Για να μην μπορούμε να τον καθαρίσουμε με μια βολή. Και όχι, δεν μπορούμε. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε άλλο πίσω από το... εδώ πέρα το κάλυμα. Οκ, να μαζέψουμε λίγο ενέργεια. Και λίγο tagged. Όπα, όπα, βγήκανε προς τα έξω. Με καταλάβανε, με πήρανε πρέφα. Οπότε κοινώς πρέπει να αρχίσουμε να τρώμε κόσμο. Ένας, δύο. Είμαι πάρα πολύ καλός. Και από κάπου εδώ πρέπει να είναι ένας τρίτος. Ο τρίτος την έκανε. Είδε τους συντρόφους του να πέφτουνε χωρίς αιτία και λόγο. Και τα έκανε στο βρακάκι του. Και είναι ακριβώς εδώ. Ή τουλάχιστον δείχνει ότι είναι εδώ. Πού είναι? Συγγνώμη, δείχνει ένα cell operative εδώ το ραντάρ. Γιατί δεν τον βλέπω. Δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα. Θα τους βρούμε αργά ή γρήγορα. Ένα shotgun, δεν χρησιμοποιώ shotgun. Τουλάχιστον έχεις αυτή την πίστα ακόμα. Δεν μ' αρέσει ακόμα να βγω έξω και να αρχίσω να λιώνω κόσμο. Προτιμώ να το παίρνω αργά και σταθερά μέχρι να συνηθίσω το παιχνίδι πάλι. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Scarab, scarab, δεν θέλουμε το scarab, θέλουμε το scar. Στην περίπτωση που μας το δώσει κάποια στιγμή, για να μπορούμε να τον εφάμε αυτόν εδώ ή όχι. Μπορεί και να τον εφάμε, και θα τον εφάμε με stealth. Είχα! Bye bye! Χάρηκα κι εγώ για την ορμία. Λοιπόν, για να δούμε. Tactical, υπάρχει ένας, κανένας εχθρός. Oh, νομίζω ότι αυτό είναι scar. Combat assault carabine. Scarab, όχι. Δεν θέλουμε το scarab. Θα μου δώσει ποτέ scar